Τα μικρά χαμόγελα δειλά-δειλά αρχίζουν να μεγαλώνουν, αφού σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν μόλις 19, φτάνοντας συνολικά τα 465. Τα σημερινά στοιχεία συντηρούν την εθαρρυντική εκτίμηση που διατυπώσαμε και χθες, ότι τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζομαι είναι αποτελεσματικά. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων συμβαδίζει με την πτωτική πορεία των τελευταίων ημερών. Αναλυτικά τα 19 νέα κρούσματα αφορούν 10 άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευνάται, και 9 που προέκυψαν μέσα από την ιχνηλάτηση. Από τα 19, τα 7 εντοπίστηκαν σε 2 ιδιωτικά νοσηλευτήρια, σε Λευκοσία και Λάρνακα. Αέρα αισιοδοξία δίνει και το γεγονός ότι ούτε σήμερα είχαμε νεκρό από τον κορονοϊό. Επιπλέον, ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύεται όλο και αυξάνεται, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν ιαθεί πλήρως 45 άτομα. Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα και από το μέτωπο της Αραδίπου. Κατά την σημερινή ημέρα, σε 292 εργαστηριακές διαγνώσεις βρέθηκαν μόνο 2 θετικά. Στην Πάφο, οι προγραμματισμένες δειγματοληψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 96 δείγματα, από τα οποία το ένα μόνο είναι θετικό. Ο χαμηλός αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή Αραδίπου μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και στην Πάφο, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ο χαμηλός αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή Αραδίπου μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και στην Πάφο, τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, στο νοσοκομείο Μοχώστου νοσηλεύονται 29 άτομα. 5 εξ αυτών νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στον αναπνευστήρα είναι 11 άτομα, 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 9 στην ΜΕΘ Λευκοσίας. Η κατάσταση όλων αυτών των ασθενών μέχρι και τη στιγμή αυτή είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Δόθηκαν επίσης 8 εξιτήρια, από τα οποία τα 6 μεταφέρθηκαν στο κέντρο αποκατάστασης. Στα κατεχόμενα σήμερα έκανε την εμφάνισή του ακόμα ένα κρούσμα, πράγμα που σημαίνει πως ο συγκεντρωτικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει στα 92. Η κατάσταση 2 ασθενών που νοσηλεύουν